Το σύστημα, ειδικά όταν δημιουργήθηκε νέα τάξη πραγμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά με την μη κρατική ραδιοφωνία, τότε που έσκασε πρώτος ο Αθήνα 984 και μετά τα άλλα μέσα ενημέρωσης, μπορεί να λούφαξαν σε ένα βαθμό, αλλά δημιουργούσαν πάντα σημεία τέτοια που θα μπορούσαν να έχουν λόγο, χώρο και αισθητική, δημιουργώντας ως ένα βαθμό μια κατάσταση. Το είδα αυτό πάρα πολύ έντονα βεβαίως όταν δημιουργήθηκαν τα τηλεοπτικά δίκτυα. Πολύ σωστά ο Δημήτρης επεσήμανε τότε το τηλεοπτικό κατασκεύασμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του ΛΑΟΣ, το οποίο βγήκε, κατασκευάστηκε κατά την ταπεινή μου γνώμη μέσα στα γραφεία ή κοντά στα γραφεία του Ιδρύματος Μπόμπολα, δηλαδή μιλάω για το Μέγκα. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά στα τηλεοπτικά παράθυρα περσόνες όπως οι τηλεπολιτές που ήταν τότε Γεωργιάδης και λοιποί, και σιγά σιγά να παίζουν και πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και το κόμμα αυτό προβλήθηκε τα μάλα μέσα από τα συστημικά αυτά μίντια. Από τότε ήταν συστημικά, δεν έγιναν τώρα με το μνημόνιο, μην τρελαθούμε. Και πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι ακόμα και η λογική του νοικοκυρέου άρχισε να φαίνεται, όταν η σύζυγος του Άδωνη Γεωργιάδη πήρε χώρο και μέρος ως μια καθημερινή γυναίκα, η οποία είναι μια καθημερινή γυναίκα. Και ο φασισμός είναι μια καθημερινότητα. Και ο φασισμός δεν είναι κάτι πολύ κακό. Ξέρετε, μπορεί κάποιος και μπορεί ο Δημήτρης εδώ να με διορθώσει ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όμως εξυπηρετούν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Και στο κομμάτι της αισθητικής και της πολιτικής τους δράσης. Σε αυτή την διαδρομή, πρέπει να σας πω, εμείς που χειριστήκαμε λόγο και εικόνα, δεχτήκαμε και δεχόμασταν πάρα πολλές πιέσεις. Άλλοτε βία, άλλοτε πιο γλυκά, στο ότι πρέπει να καλούμε στα τηλεοπτικά μας παράθυρα τους εκπροσώπους του ΛΑΟΣ, των ανθρώπων αυτών που μεταπηδούν ή λίγο δεξιά τους ή λίγο πιο δεξιά τους, αυτό που λέγεται ακροδεξιά. Και νομίζω ότι άνθρωποι όπως ο Βορύδης που είναι σήμερα Υπουργός Υγείας δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να άλλαζαν τα πράγματα, η κατάσταση είναι διαφορετική, να τον δούμε να ποζάρει κάτω από άλλα ταμπλό, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή ως αρχηγός και καθηγητής φασιστικής οργάνωσης. Συμπέρασμα. Πρώτο, για μένα. Ο φασισμός θα χρησιμοποιείται πάντα από το σύστημα όταν ζορίζεται πάρα πολύ από το κίνημα ή από τις καταστάσεις. Και αυτό ενδεχομένως, κατά τη γνώμη μου, να το δούμε ακόμα και πιο έντονα στην αυριανή κατάσταση, όπου εγώ τουλάχιστον πιστεύω, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αριστερά, και όχι με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το καταλαβαίνω, μου θυμίζει κάτι σε γλυκό, κορμός, όταν η αριστερά πάρει την κυβέρνηση για να δημιουργήσει, θα δούμε, εδώ αφήνω πάρα πολύ αποσυμβητικά, θα το δείξει η ιστορία, τις προϋποθέσεις αυτές για να προχωρήσουν τα πράγματα εκεί που είναι ο βασικός στόχος, που δεν είναι για μένα τουλάχιστον η διακυβέρνηση της χώρας, αλλά η σοσιαλιστική προοπτική της χώρας, δηλαδή αυτό που έχουμε όραμα, γι' αυτό ζούμε, όπου θα υπάρχει μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτή τη μάχη θα τους δούμε αυτούς όλους, οι οποίοι είμαι βέβαιος θα τους δούμε ακόμα πιο έντονα και θα μετακινούνται αναλόγως. Η μη συμμετοχή των φασιστών στα τηλεοπτικά πάνε με μια σικαία ιστορία. Προς το παρόν. Θα τους ξαναδείτε. Θα τους ξαναδούμε. Η σχέση των λεγόμενων μικρών καναλιών, των οποίων οι πολίτες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κάνουν τεράστιο λάθος, ακόμα τώρα θέλω να μιλήσω και λίγο για τα στελέχη της αριστεράς και τους βουλευτές της αριστεράς που βλέπω εδώ, στελέχη και βουλευτές. Είναι από επικίνδυνη ως απαράδεκτη. Όταν λοιπόν στέλεχος της αριστεράς συμμετέχει σε κανάλι το οποίο ξέρουμε ότι έχει υπόγειες διαδρομές, δεν σημαίνει ότι αυτό ουσιαστικά δίνει άλοθη για να προχωρήσει μια οποιαδήποτε διαδικασία. Αυτή η ανοησία δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πείσει ώστε να σταματήσει επιτέλους. Ξέρετε καλά, όσοι ακούτε το ραδιόφωνο μας, όσοι ακούτε και ξυπνάτε πιο νωρίς την πρωινή εκπομπή, πόσες φορές έχω τουλάχιστον προσωπικά τοποθετηθεί και πρέπει να πω και την περηφάνεια μου ότι κανείς δεν μου είχε πει ποτέ σταμάτα να το λες. Δηλαδή το κομμάτι της ελευθερίας του μέσου είναι μια κατάκτηση αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Μιλών ή κάποιοι να κάνουμε εκπομπή στο Κόντρα. Αφού λοιπόν δεν μπορώ εγώ να πάω στο Κόντρα, πώς μπορεί ο σύντροφος να μιλάει στο Κόντρα. Και βεβαίως αυτή την ιστορία πάει και γενικότερα τώρα στο ρόλο των μέσων ενημέρωσης και της αριστεράς, πώς, αν θα πρέπει να συμμετάσχει, να μην συμμετάσχει. Μην ανοίξω αυτή την κουβέντα τώρα, είμαι απόλυτα αρνητικός. Σε μία μάχη, και κλείνω εδώ τη σκέψη, σε μία μάχη που είναι απόλυτα καθαρά ιδεολογική και πολιτική,
Δεν νομίζω ότι τα στελέχη της αριστεράς σε ένα σκέ παιχνίδι τραπεζιών νομίζω ότι το προσδίδουν τίποτα στον πολιτικό διάλογο. Και βεβαίως μέσα από τη λογική της ευγένειας που τους διακατέχει και τους διέπει, των στελεχών της αριστεράς, είναι χαμένοι από χέρι πριν μπουν καν στο στούντιο. Υπήρχε και υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί το κόκκινο αναπτύσσεται μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες και ζόρια, ενώ αύριο θα πάρουμε την εξουσία, την κυβέρνηση και θα πάρουμε και τα χειμερινά ανάκτορα, την ΕΡΤ. Μας βρίσκει απόλυτα αντίθετο σε αυτή η αντίληψη και το λέμε ξεκάθαρα εμείς τουλάχιστον που είμαστε σε αυτό το χώρο. Ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ΕΡΤ με κυβέρνηση αριστεράς θα είναι εντελώς διαφορετικός, πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικός και δεν πρέπει να αφήνει κανένα άλοθη σε κανένα άθλιο προβοκάτορα να πει ότι θέλαμε να κάνουμε τα ίδια. Η αριστερά δεν έχει πάγκαλους. Η αριστερά δεν έχει δένδυες. Η αριστερά είναι αριστερά. Θα δημιουργηθούν λοιπόν άλλες συνθήκες έντιμου διαλόγου, σοβαρής, και να σας πω και κάτι, το στοίχημα είναι να μπορώ να διαφυλάξω τον συνάδελφο τον συντηρητικό να μπορεί να αρθρογραφήσει και να δημοσιογραφήσει στην ΕΡΤ για να μην έχει αυτό το ζόρι που τραβήξαμε εμείς όταν ήμασταν στην ΕΡΤ. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι. Σύντροφοι, θέλω να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε, εγώ και οι φίλοι μου στο κόκκινο, ότι τη μάχη θα την κερδίσουμε και κατά των δυνάμεων του μνημονίου και των δυνάμεων του αντιμνημονίου, που μέσα σε αυτό θεωρητικά φαίνεται και Χρυσή Αυγή. Το δίλημα σήμερα είναι αριστερά-δεξιά, μπροστά ή πίσω. Και νομίζω ότι αυτό που λένε τα παιδιά στο ΚΕΘΕΑ και το έχουμε κάνει και εμείς λίγο σύνθημα και μας αρέσει, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα. Μένει σε ρεύμα.